πρεμιέρα σήμερα. Ξεκινάμε τις εκδηλώσεις τις καθιερωμένες, τις πετυχημένες του Συλλόγου του Οικισμού της Καρδιάς στην Πολεμαϊδά, με τον Κώστα Μακεδόνα με την αυλία. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Σήμερα ανοίγει την αυλία του το 22ο λαογραφικό συναπάντημα, που φέτος θέλω να τονίσω πως είναι και επαιτειακό, γιατί συμπληρώνονται 40 χρόνια από την εγκατάσταση των κατοίκων της Καρδιάς στο νέο μας οικισμό. Έτσι λοιπόν έχει και έναν επαιτειακό χαρακτήρα το 22ο λαογραφικό συναπάντημα, με τη σημερινή μέρα τον ερμηνευτή Κώστα Μακεδόνα και την Γιάννα Φαφαλιού, μια πολύ αξιόλογη νέα ερμηνεύτρια. Αύριο Δευτέρα θα έχουμε το Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, με καλεσμένα συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή και ορχήστρα τα χάλκινα ηχοχρώματα. Και την Τρίτη θα κάνουμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, με καλεσμένα συγκροτήματα από πολλά μέρη της Ελλάδας και με ορχήστρα το παραδοσιακό Σεργιάννη. Θα ήθελα να τονίσω πως την Τρίτη θα γίνει και μια κοινή παρουσίαση των δύο συλλόγων, της Καρδιάς Κοζάνης και της Καρδιάς Πτολεμαϊδας, που αυτό θα είναι μια συνένωση των δύο οικισμών, των δύο χωριών, μετά από 42 χρόνια από τον διαμελισμό της παλιάς κοινότητας Καρδιάς, που ξέρετε που ήταν στο χώρο των Ορυχείων. Επίσης, την Τρίτη θα γίνει και η κλήρωση της μεγάλης λαχιοφόρου μας αγοράς, με τρία μεγάλα δώρα, το σκούτερ που είναι προσφορά του Συλλόγου, ένα ταξίδι από το ταξιδιωτικό γραφείο Hermes Tours για την Πάρο 7 ημέρο και ένα ταξίδι από το Χοντροματίδη Travel που είναι για τα Ζαγοροχώρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Εορδέας για την υποστήριξη, την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όλους τους χορηγούς μας, το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Παντελίδη που χρόνια, για την χρόνια συνεργασία μας, την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Εορδέας που κάθε χρόνο προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της, καθώς επίσης και τη Μεγάλη Εθελοντική Ομάδα του Συλλόγου μας που δουλεύει τόσο καιρό για να μπορέσει να γίνει αυτή η διοργάνωση. Ο Κώστας Μακεδόνας πώς επιλέχθηκε, υπάρχει κάποιος γρίφος πίσω από την επιλογή του? Όπως ξέρετε, ο Σύλλογός μας πάντα επιλέγει καλλιτέχνες, τραγουδοποιούς, ερμηνευτές οι οποίοι ανήκουν στο χώρο του καλού λαϊκού τραγουδιού, του καλού γενικά τραγουδιού. Και έτσι φέτος επιλέχθηκε ο Κώστας ο Μακεδόνας. Ήταν ένας, θα έλεγα, και πόθος και παλιότερων ετών, που πάντα δεν είναι εφικτό να γίνει, γιατί πάντα δεν ταιριάζουν ορισμένα πράγματα.